φίλοι τηλεθεατές και καλώς ήρθατε στη σημερινή αναμετάδοση του αγώνα που όπως τα καταλάβατε από την εικόνα θα διεξαχθεί υπό βροχή. Μια βροχή που ξεκίνησε πριν ακόμα ανοίξουν τα τουρνικέ του γηπέδου. Οι συνθήκες στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι εύκολες καθώς είναι πολύ ολισθηρός, αλλά και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα καθώς και στην ομορφιά του ποδοσφαίρου. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Για να δούμε τι θα γίνει. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Θα εξαπολύσει το σούτ. Αλλού κακού καθαρίζει τη φάση. Σουτάρι. Το ένα. Ένας αρχηγός για όλες τις δουλειές. Αυτό κι αν είναι καλό ξεκίνημα. Βέβαια θα πρέπει τώρα να αφήσουν τα πανηγύρια και να συγκεντρωθούν. Γιατί έχουν μπροστά τους ένα συναρπαστικό παιχνίδι όπου φυσικά όλα μπορούν να συμβούν. Έχω την εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάλυπτε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τη στέλνει προς το κέντρο. Καλή αμυντική προσπάθεια. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς. Και είναι 1-0. Είναι καθαρό φάουλ. Νομίζω πως κατάλαβε ότι δεν θα την γλιτώσει. Είναι κίτρινη κάρτα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ήθελε να την ανοίξει προς τα πλάγια. Αλλά το αποτέλεσμα απογοητευτικό. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούτ. Η μπάλα στον άξονα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά.
τη διώχνει μακριά. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Εξακολύει ένα σουτ. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Τεράστια ευκαιρία. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του και δεν τα κατάφερε. Κρίμα για τους οπαδούς του που τους βλέπουμε εδώ πολύ απογοητευμένους. Καλό ποσοστό κατοχής, αλλά πέρα από αυτό λίγα πράγματα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κάνει μια συρτή σέντρα. Και με αυτό θα γλιτώ, δοκιμάζει ένα. Για πολύ λίγο δεν τα καταφέρει. Αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Αλλά χρειαζόταν κάτι καλύτερο από αυτό για να απειλήσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Τη στέλνει μακριά. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει. Σουτάρει με δύναμη. Το πέτυχε. Μάλιστα, έχουν αποκτήσει πλέον μαξιλαράκι ασφαλείας δύο γκολ. Ταχύτητα, οξυδέρκεια, αποτελεσματικότητα. Απέναντι σε όλες αυτές τις αρετές δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σε αυτή την αντεπίθεση η αντίπαλη άμυνα πριν καλά-καλά καταλάβει τι παίζει βρέθηκε να μαζεύει την μπάλα από τα δίκτυα. Πραγματικά ασύλληπτη η ταχύτητά τους. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν. Ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Λοιπόν, τι μας έδειξε το πρώτο ημίχρονο. Εδώ έχει ένα δίλημα. Να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο ρισκάροντας όμως τα μετόπιστε ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Οδηγούν με δύο γκολ διαφορά. Το σκορ είναι 2-0. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Γι' αυτό άλλωστε και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί που ο ίδιος ήθελε. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Διώχνουν την μπάλα. Μαζί και τον όποιο κίνδυνο. Και διώχνει με δύναμη την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Κάνει μια υπερπροσπάθεια από τα δεξιά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι καλό. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
Συνεχίζει μόνος. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Επιλέγει να βγάλει μια σερτή σέντρα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Κάνει τη μακρινή παλιά. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Αυτή είναι ευκαιρία. Πλέον, προβάδισμα με τριών γκολ, όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Εντυπωσιακός εδώ ο συνδυασμός των δύο παικτών. Θα έλεγα ότι ενήργησαν σχεδόν τηλεπαθητικά και έπιασαν αδιάβαστη την αντίπαλη άμυνα. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Εδώ παραμίστηκε η μπάλα. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί, στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Δεν μπόρεσαν εδώ, τους σταμάτησαν. Ο διαιτητής μυρίζει. Αν πούμε ότι τους κέρδισαν, θα είμαστε άδικοι. Κυριολεκτικά τους διέλυσαν. Τι να πεις, δεν υπάρχει καλύτερο ξεκίνημα από αυτό. Γκολ με το πρώτο σουτ που επιχειρείς. Αυτό ήταν που τους γέμισε αυτοπεποίθηση για τον υπόλοιπο αγώνα και κράτησαν μέχρι το τέλος. Και εδώ κλείνει η μετάδοσή μας για απόψε. Ευχαριστώ τον συμπαρουσιαστή μου Γιώργο Θαναελάκη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Χρήστο μου, εγώ ευχαριστώ.